Πάμε λίγο όμως να κάνουμε το δικό μας το σχόλιο ως προς τα reality που αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή προβάλλονται από τα ελληνικά κανάλια, από την ελληνική τηλεόραση. Με ρωτάτε πολύ αν βλέπω το Bachelor, το νέο reality του Α, όπου κάποιες γυναίκες, ο αριθμός μου διαφεύγει, προσπαθούν να κερδίσουν την καρδιά ενός γόη, ο οποίος παλιότερα, από ό,τι αν θυμάμαι καλά, είχε συμμετάσχει και σε ένα άλλο reality, μάλιστα επιβίωσης. Μάλιστα με ρωτάτε για την Έλληνα την Μπάση, την τραγουδίστρια η οποία κατά το παρελθόν έχει περάσει και από την νυχτερινή ζωή της Πάτρας, και αν συμφωνώ με τα σχόλια που λέγονται και γράφονται σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ηλικία της, ότι αν πρέπει να την κράζουν, και το αφορμή αποτέλεσε η ηλικία της Έλληνας Μπάση, η οποία δήλωσε ότι είμαι 39 ετών και ότι το πρόσωπό της, η ομορφιά της δεν είναι πλαστικοποιημένο το προϊόν αυτών. Η ουσία σε όλη αυτή την κουβέντα είναι μία, η ουσία είναι άλλη, και πρέπει να πούμε ότι σήμερα λοιπόν το Bachelor αποτελεί για την Έλληνα την Μπάση, την γνωστή τραγουδίστρια, η οποία θα γίνει ακόμη πιο γνωστή μετά το τέλος του παιχνιδιού αυτού. Το μόνο βέβαιο και το μόνο δεδομένο είναι αυτό, ότι ο Bachelor αποτελεί τον μέγα ρεκλαμαδόρο, δηλαδή αποτελεί το εισιτήριό της για να μπει σε κάποια νυχτερινά κέντρα, για να μπει σε μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα από ό,τι ήταν χθες. Και αυτό είναι δεδομένο όταν βέβαια η νύχτα ανοίξει. Έτσι λοιπόν, όσοι κράζουν την Έλληνα την Μπάση έχουν καταφέρει σήμερα να την έχουν πρώτο τραπέζι πίστα επικοινωνιακά. Έχουν καταφέρει να μπει δυναμικά και ορμητικά στην καθημερινότητα του μέσου και ανώνυμου Έλληνα, χάρη λοιπόν στην κριτική που δέχεται. Όσο λοιπόν κράζουν σήμερα την Έλληνα την Μπάση, η Έλληνα η Μπάση θα γίνεται πιο γνωστή, θα παίρνει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα, και φυσικά επειδή είναι γάτα η Έλληνα η Μπάση, επειδή είναι έξυπνη, επειδή έχει κοφτερό μυαλό, επειδή δεν ξέρω τα λέω αυτά, θα το εκμεταλλευτεί καταλήλως όταν λήξει το παιχνίδι αυτό και όταν η νύχτα ξυπνήσει και όταν ο κυβερνήτης, ο Πρωθυπουργός Κορονιός μας αποχαιρετήσει και ανοίξει την πόρτα της φυλακής που βρισκόμαστε τώρα. Να το κλείσω εδώ πέρα περί Bachelor και Έλληνας Μπάση. Έχω να σας πω ότι η Έλληνα μπορεί να είναι γάτα, μπορεί να είναι έξυπνη, μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία κυνηγάει να κάνει ακόμη, να ανέβει ακόμα περισσότερα σκαλοπάτια ως προς το κομμάτι που αφορά το τραγούδι, διότι εκεί δραστηριοποιείται και μάλιστα είναι καλή τραγουδίστρια. Αυτό έχω να το πω με απόλυτη βεβαιότητα. Πάντως έχει και αυτή κάποιους περιορισμούς, δεν ξεπερνάει κάποια όρια, δεν τα κάνει όλα για την δημοσιότητα, και αφορμή αποτελεί μια πληροφορία που έχω ότι παρότι στο παρελθόν διατηρούσε σχέση με τον συγχωρεμένο, τον επιρματία της νύχτας, τον Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν βγήκε ποτέ να το πει, ακόμη και μετά το θάνατό του, η οποία θα μπορούσε να πει ότι διατηρούσε σχέση με τον Μπάμπη του Λαζαρίδη, και λοιπόν να δώσει κάποια συνέντευξη. Αυτή η συνέντευξη να αναδημοσιευτεί σε κάποια άλλα πόρταλ, το ένα να φέρει το άλλο, και μετά από λίγο να δούμε την Έλληνα την Μπάση σε κάποιο νυχτερινό κέντρο. Έτσι λοιπόν, το κλείνω εδώ για την Έλληνα την Μπάση, το κλείνω εδώ για τον Μπάση.